Ήταν μια ενημέρωση για τον πρόεδρο και βέβαια τα άκουσα με ιδιαίτερη, όπως σας ενημερώνουμε και με το δελτίο τύπου που έχετε διαβάσει, όσα του είπαμε σχετικά με τις στρεβλώσεις της πετρελαγοράς, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αγορά των καυσίμων στον ελλαδικό χώρο έχει τεράστια προβλήματα. Εμείς στα πλαίσια της ενημέρωσης μας προς όλους τους φορείς, όπως επίσης και σε όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουμε κάνει, έτσι θέλαμε να ενημερώσουμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βέβαια εκείνος ευελπιστούμε ότι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του βεβαίως, ότι θα συμβάλλει σε αυτή την ομαλοποίηση και εξυγίαση της αγοράς, θα πω καλύτερα, για στον ελλαδικό χώρο γύρω από τα καύσιμα. Ούτως ή άλλως ο κλάδος μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από διάφορα προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε τι γίνεται με το λαθρεμπόριο, τι γίνεται με τα συστήματα ισρών νεκρών, τα οποία ακόμα σας χρωστούν ως ποσά που κληθήκατε να τα βάλετε και μάλιστα με την επιβολή προστίμων σε περίπτωση που γινόταν το αντίθετο, χρήματα τα οποία δεν έχετε πάρει, επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και βέβαια με τιμές, οι οποίες ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς ξομοιώνονται και πάντα έχουμε απέναντί μας εμείς ως καταναλωτές εσάς, θεωρώντας πάντα εσάς, γιατί έτσι είναι η δυναμική και έτσι παίζεται το παιχνίδι, ότι εσείς είσαστε εκείνοι οι οποίοι δράτε σε βάρος μας, σε βάρος της τσέπης μας, κυρία Ιασματόπουλο, έτσι. Σωστά. Έχουμε λοιπόν από όλα αυτά που γίνονται και όλα όσα ακούτε, τελικά όλα αυτά θέλουν να τα φορτώσει στον πρατηριούχο. Και μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο καιρό είδε το φως της δημοσιότητας και κάποια έρευνα που είχε γίνει από το Πολυτεχνείο, για το οποίο εμείς είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με αυτό και βέβαια διατυπώσαμε την επιφύλαξή μας αυτή όσο αφορά για το χρόνο που έγινε, η περιοχή που έχει γίνει η επιλογή της και σε κάθε περίπτωση εμείς τι είπαμε, ότι όταν έχεις κάτι στα χέρια σου δεν πρέπει να το κρατάς κρυφό και εφόσον το δημοσιοποιείς πρέπει να ολοκληρώνεις την δημοσιοποίηση αυτή με τα ονόματα αυτά τα οποία προβληματίζουν τον κλάδο μας. Για ποιο λόγο το είπαμε αυτό? Πρώτον, για να μπορεί να προστατευτεί ο Έλληνας καταναλωτής και δεύτερον να μπορούν να προστατευτούν οι σωστοί πρατηριούχοι, οι οποίοι βάσει της έρευνας είναι στο 85%. Βέβαια η έρευνα αυτή έγινε στην περιοχή της Αθήνας και βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτική ως προς την Ελλάδα και ως προς την παραβατικότητα. Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο το δικό μας. Το ζητούμενο το δικό μας είναι να εξυγειανθεί η αγορά σε κάθε περίπτωση, να τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα ισρών νεκρών, τα οποία τελικά τα επομίστηκαν μόνο οι πρατηριούχοι, τα πληρώσανε και δεν στεκόμαστε εκεί στην πληρωμή. Βεβαίως και περιμένουμε αυτή την επιδότηση την οποία θα έπρεπε να έχουμε ήδη λάβει εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά θα πω το εξής, αυτά καθε αυτά τα συστήματα θα πρέπει να επεκταθούν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς και στα τρία στάδια διακίνησης. Σωστά. Και βέβαια θα πρέπει να ελέγχονται. Γιατί αυτή η έρευνα προηγούμενα τι απέδειξε? Ότι δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Και βέβαια έρχεστε εσείς τώρα και λέτε ότι εμείς είμαστε το κακό πρόβατο, αυτοί οι οποίοι είμαστε οι κακοί απέναντι από τον Έλληνα καταναλωτή. Που εμείς σεβόμενοι τους Έλληνες καταναλωτές προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Και ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι προτείναμε την επιβολή των συστημάτων αυτών των ισρών νεκρών με κάθε τρόπο λειτουργία. Σωστό. Τα θυμάμαι συνεχώς να μας τα λέει και ο αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Βαγγέλης Κότσος. Πείτε μου κάτι, τελικός στόχος τελικά ποιος είναι, κυρία Ιασματόπουλο? Όλα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής ελαμβάνουν χώρα γύρω από το δικό σας το χώρο, τα κλειστά πρατήρια, συνεχώς η μείωση του εισοδήματος του δικού σας ως επιχειρηματίες, ως επαγγελματίες, ως οικογενειάρχες, όλα αυτά πιστεύετε και αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην αγορά, τι στόχο έχει? Να κλείσουν στόχο ακόμα περισσότερα πρατήρια? Όχι, αν το δείτε καλά, αυτό που λένε όλοι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, αυτό δεν ισχύει. Ισχύει όσο αφορά ότι είναι η ραχοκοκαλιά, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε να την κλείσουμε, να την εξαφανίσουμε. Εξηγήστε μου λοιπόν, μάλλον θα σας πω το εξής. Από την πρώτη του χρόνου θα έρθει η νέα επιβολή της εισφοράς στα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα φτάσει το 26% των καθαρών εισοδημάτων
ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία, όπως είναι και ο πρατηριούχος. Πώς θα μπορέσει να επιβιώσει? Άρα λοιπόν, εάν εγώ που έχω ένα εισόδημα της τάξης των 20.000 ευρώ το χρόνο, πληρώσω 26% και μία άλλη εταιρεία, ένας καθοδοποιημένος όμιλος, που έχει έσοδα 2 δις ευρώ το χρόνο, θα πληρώσουμε σχεδόν τα ίδια χρήματα. Και λέω, αυτό είναι δίκαιο όσο αφορά τους μεγάλους ομίλους? Άρα πού οδηγούμεθα? Θα πρέπει να γίνουμε και εμείς μεγάλοι όμιλοι. Δεν μπορεί να γίνει όταν η μικρομεσαία επιχείρηση λειτουργεί και είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης και έχει τη μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα όταν λειτουργεί και όταν αναπτύσσεται και το κράτος εισπράττει μέσα από αυτή τη μικρομεσαία επιχείρηση και δεν μπορούν να το καταλάβουν και οι κινήσεις είναι για να εξαφανιστεί αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που λέγεται μικρομεσαία επιχείρηση, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε? Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, έστω καταγράφεται και έτσι μέχρι στιγμής? Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Υπάρχει αγοραστική δύναμη σήμερα στον Έλληνα καταναλωτή? Ακούω για 400 ευρώ θα φτάσει η σύνταξη, ίσως και λιγότερα. Ακούω για ελεύθερη διαπραγμάτευση όσο αφορά τα εργασιακά. Θυμόσαστε η Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ο οποίος είναι ο εργοδότης, πόσο ήταν υπέρ του βασικού μισθού 751 ευρώ? Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη στον Έλληνα καταναλωτή, δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν εδώ πώς μπορεί να υπάρχει αγοραστική δύναμη όταν βάλεται αυτή τη στιγμή οι χαμηλόμισθοι βάλλονται και οι συνταξιούχοι? Πώς μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για πετρέλαιο θέρμανσης και καλά στην Κρήτη που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι καλές και καλύτερες από τη Βόρεια Ελλάδα? Ξέρετε ότι η Φλόρινα και η Βόρειος Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανάβει τζάκια. Τι κάνει λοιπόν? Δεν καίει πετρέλαιο για να εισπράξει το κράτος τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ αυτού. Παραφέρνει ξυλάκια από τη γειτονική χώρα η οποία βρίσκεται δίπλα και αυτά τα ξύλα μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνει και ΦΠΑ. Άρα το κράτος χάνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και παράλληλα δεν κλείνει τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις που λέγονται πρατήρια και βρίσκονται και οι υπάλληλοι στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.